Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωση σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της Περιφερειακής Παράταξης Κοινωνικής Συμμαχίας, τον κύριο Φώτη Καραλίδη. Κύριε Καραλίδη, να σας καλησπερίσω. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα. Καλησπέρα, κύριε Τοτοκότσι, σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Να ευχηθώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Και πάνω απ' όλα να μην φύγει το χαμόγελο και η ελπίδα από τα χείλη του. Γιατί πραγματικά, δυστυχώς το 18 και το 19 προβλέπονται δύσκολες οικονομικές χρονιές, αλλά πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι πάντα με τη δική μας προσπάθεια τα πάντα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Μάλιστα. Κύριε Καραλίδη, να ξεκινήσουμε με την περιφέρεια. Τι περιμένετε να φέρει ο καινούριος χρόνος στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης? Πραγματικά ελπίζω λέω, το 2018 να μην είναι σαν το 2015, σαν το 2016 και σαν το 2017 για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και τι εννοώ, ότι τα προηγούμενα χρόνια, αυτά τα 3,5 που είναι στη διοίκηση, στη σημερινή διοίκηση, δυστυχώς δεν είδαμε παραγωγή έργου καθόλου. Ελπίζω τουλάχιστον το 2018 να ξεκινήσουν δειλά-δειλά κάποιες εντάξεις των έργων και να ξεκινήσουν επιτέλους αυτές οι περιβόητες δημοπρασίες, οι διαγωνισμοί που μέχρι τώρα, επικαλούμενοι την αλλαγή του νόμου, δεν προχώρησε τίποτα. Υπάρχει σχεδιασμός για τη νέα χρονιά, ειδικότερα βέβαια από τη Μίζων Αντιπολίτευση από εσάς? Κοιτάξτε, το σχεδιασμό δεν τον κάνει η Μίζων Αντιπολίτευση για τη δημιουργία έργου, τον κάνει η διοίκηση. Το κακό που φοβάμαι είναι ότι δυστυχώς η διοίκηση για μια ακόμη φορά δεν έχει σχέδιο, τα πάντα τα έχει αφήσει στον αυτόματο πιλότο και περιμένει, αν κάτι συμβεί, μπορεί να ωφεληθούν η περιφέρεια και οι κάτοικοι αυτής της περιφέρειας. Εμείς λοιπόν θα ασκήσουμε έντονη κριτική, θα ασκήσουμε πίεση επιτέλους να αρχίσει η παραγωγή έργου, να αρχίσουν να δημοπρατούνται έργα, να αρχίσει να πέφτει χρήμα στην τοπική οικονομία και κυρίως στον κατασκευαστικό τομέα, διότι το έχει ανάγκη και ο τόπος για να δημιουργηθούν κάποια έργα στην περιοχή, αλλά το έχει ανάγκη περισσότερο η τοπική οικονομία που πρέπει επιτέλους να πάρει μπροστά. Δυστυχώς όμως οι κύριοι πάλι θα περιμένουν τα πράγματα, όπως σας είπα, να κινηθούν μαγικό τρόπο, με αυτόματο πιλότο, και αν κάτι συμβεί μπορεί να πάρουμε και εμείς. Δεν υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει όραμα. Δυστυχώς αυτό είναι η πραγματικότητα. Με λυπεί ιδιαίτερα, αλλά πρέπει να το πω και να γίνει κατανοητό. Εμείς όμως θα ασκήσουμε την πίεση που πρέπει για να δούμε επιτέλους ένα έργο να κινείται στην περιφέρεια. Μάλιστα. Ο Φώτης Καραλίδης θα βρίσκεται στις επάλξεις στις επόμενες περιφερειακές εκλογές, όποτε και αν γίνουν, και κατά πάσα πιθανότητα με την απλή αναλογική. Ακούστε, ο Φώτης Καραλίδης το έχει δηλώσει, είναι διαρκώς παρόν και το έχει αποδείξει και με την παρουσία του, το έχει αποδείξει και με το σθένος και την αγωνιστικότητα που έχει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά γενικότερα μέσα στην καθημερινότητα είναι διαρκώς παρόν. Ο Φώτης Καραλίδης θα είναι παρόν και στις περιφερειακές εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, είτε γίνουν το Μάιο, άνοιξη του 19, είτε γίνουν τον Οκτώβριο του 19, είτε γίνουν και τον Οκτώβριο του 18. Γιατί τα σενάρια περί εκλογών στις περιφέρειες είναι ανοιχτά κατά την προσωπική μου άποψη σε τρεις πιθανές ημερομηνίες που ανέφερα. Μάλιστα. Κύριε Καραλίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και πάλι καλή χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα. Και εγώ να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου και να ευχηθώ και για μια ακόμη φορά σε όλο τον κόσμο υγεία, δύναμη, ελπίδα και χαμόγελο. Και πάνω απ' όλα το 2018 ας ελπίσουμε να είναι καλύτερο από τα προηγούμενα. Μάλιστα. Κύριε Καραλίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό.